Κανείς δεν με έδιωξε, εγώ έφευγα. Όταν με τσιγκλούσαν έφευγα, δύο σας, γεια σας, αρρίβεντα, τσιρώμα. Οπότε φύγατε μία φορά επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα παράσημά μου. Και μία φορά επί Πασόκ. Επί Πασόκ. Εγώ έχω τη μεγάλη τιμή να μου έχει κάνει επερώτηση στη Βουλή όταν έφυγα επί Νέας Δημοκρατίας ο Κουτσόγιωρας. Ενώ όταν φύγατε επί Πασόκ. Με πήρε, πρέπει να το πω και δημοσίως, με πήρε ο Πρωθυπουργός ο Ράλης, ο ίδιος, να μου πει με παρακαλεί πολύ να αναιρέσω. Εγώ κολακεύτηκα για να πω την αλήθεια. Λέω ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται. Εγώ μαντανός δεν γίνομαι. Στο ευρύ κοινό γίνεστε γνωστοί από το ραδιόφωνο και την εκπομπή σας μια ώρα έτσι χωρίς πρόγραμμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή? Ξεκίνησε τυχαία. Έκανα πρώτον μια εκπομπή με το γιο μου, τον άλλον το μικρό. Το Μίλτο. Το Μίλτο. Για την Ευρώπη που θα ζήσουμε μαζί. Ανάθεμά μας κι αν ζήσαμε. Τέλος πάντων, μια μέρα ήρθε ένας διευθυντής της ΕΡΤ, του ραδιοφώνου, και μου είπε να κάνουμε μια εκπομπή. Ήθελαν, πατήσανε στα βήματα του Χατζηδάκη. Έκανα αυτή την εκπομπή. Ευτυχώς ο τίτλος δεν μου ήταν κανένα Σκορσές. Και έλεγα ό,τι ήθελα. «Είσαι όμορφη, σαν τη μητέρα σου, παιδί μου», έγραφε ο πατέρας μου. «Κοίταξε να τις μοιάσεις και να έχεις στη ζωή σου θαυμαστές και όχι εραστές. Και να θυμάσαι πάντα πως δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο στον κόσμο αυτό από μια νύχτα που τη φωτίζουν τα αστέρια και το συνέστημα ότι έκανες το καθήκον σου». Κυρία Ρεζάν, τι μνήμες σας ξυπνάει αυτό το σπίτι? Αυτός ο χώρος. Πρώτα να σας πω ότι μεγάλη σας η χάρη που ήρθα εδώ, γιατί συγχύζουμε πάρα πολύ. Διότι αυτό το σπίτι είναι εκεί έζησα τα τελευταία μου ανέθελα χρόνια. Εδώ παντρεύτηκα και έφυγα. Και θέλω να σας πω ότι τόσο δεν έρχομαι από εδώ, που ο δρόμος μου φαίνεται τώρα στενός, ότι ήταν μία λεωφόρος. Από εδώ ήρθε και σας ζήτησε ο Αντρέας Ιωσήφ. Δεν ξέρω πώς του ήρθε τότε, νέα παιδιά είμαστε, εγώ ήμουνα 19-20 χρονών. Μόλις είχε αρχίσει η κατοχή, και πού βρήκε το αυτοκίνητο τότε, αλλά ακόμη υπήρχαν αυτοκίνητα. Πήραμε, μαζέψαμε κάτι παιδιά της γειτονιάς και είπαμε να πάμε την πρώτη φεγγαράδα στο Σούνιο. Η αδελφή μου με σκουντούσε, είναι 10, είναι 11, 11 εκείνη την εποχή και κατοχή. Λέω τώρα ξέχασε το τραγούδι στο αυτοκίνητο, Πανσέλινος στο Σούνιο. Γυρίσαμε κατά τη μία μάλιστα. Πατέρας μου, ο Θεός να τον αναπάβει, η μάνα μου ήταν κρεμασμένη στα μπαλκόνια. Πού είναι αυτές οι μικρές? Βγαίνει ο πατέρας μου από πάνω από το μπαλκονάκι το δεύτερο και του φωνάζει από πάνω μέσα στη νύχτα. Ακούστηκε, δεν είχε ούτε κύχβερα ακουγόταν.
Κύριε, δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά όποιος κι αν είστε, είστε γάιδαρος. Διάβαζα για εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Αρχαιολογία. Δεν είχα ιδέα. Και έλεγα, Θεέ μου, κάνε το θαύμα σου, γιατί εγώ τα δίνω. Να μη στα πολυλογώ, το θαύμα έγινε, ήρθε με έναν εφιάλτη τον πόλεμο. Ο πατέρας μου πρακτικός έβαλε το ραδιόφωνο και άκουσε οι δυνάμεις υπεραμή, οι ελληνικές δυνάμεις υπεραμείνονται του πατρίου εδάφους. Έτερε μου ο κακομής με το τσιγάρο του, νομίζω το βλέπω ακόμα. Και ψέλισε πόλεμο, θα έχουμε πόλεμο. Κάσα να χοροπηδώ, τότε μπορούσα και χοροπηδούσα, σήμερα δεν μπορώ πια. Άξα να χοροπηδώ, πόλεμος. Κι έφαγα ένα σφάλιαλο από τη μάνα μου, παλιοκόριτσο, δεν ξέρεις τι είναι πόλεμος. Δεν ήξερα βέβαια, αλλά το έμαθα.